Βρισκόμαστε στο Μουσείο Ελαιοτριβείου Βρανά με τον πρόεδρο της εταιρείας Αρχιπέλαγος και εμπνευστή αυτού του μοναδικού μουσείου και τόσων άλλων στον τόπο μας. Θα θέλαμε να μας πείτε για την εκδήλωση που πρόκειται να γίνει τις επόμενες μέρες στο χώρο αυτό με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Πράγματι, φέτο στη Διεθνή ημέρα των μουσείων που έχει καθιερωθεί 18 Μαΐου, εδώ και 20 χρόνια καθιερώθηκε, είναι μια παγκόσμια γιορτή για τα μουσεία. Το μουσείο μας θα φιλοξενήσει μια πολύ σημαντική έκθεση με αρχαία αντικείμενα από μεγάλα μουσεία της Ελλάδας και συγκεκριμένα από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, το Μουσείο της Ακρόπολης των Αθηνών, το Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλίνης και βεβαίως και με ένα αντικείμενο από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους του Λέσβου. Για την ημέρα αυτή κρίναμε σκόπιμο, ειδικά νομίζω για την Λέσβο, να αφιερώσουμε στην ηλιά και στο λάδι, που είναι ουσιαστικά αυτό που σηματοδοτεί την Ελλάδα. Πιστεύω ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει νοικοκυριό που να μην έχει στην κατοχή του τουλάχιστον μία ηλιά. Από την αρχαιότητα, νομίζω ήταν αυτό που θα έλεγε κανείς το ιερό δέντρο. Το χρησιμοποιούσαν οι αθλητές ως βράβευση, ένας κλάδος ελιάς του εδίδετο. Σπονδύ στη γη και στους θεούς έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες με το λάδι. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε και ειδικά για τη Λέσβο είναι σημαντικό ότι θα παραβρίσκεται εδώ ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης, ο καθηγητής αρχαιολογίας, ο κ. Σταμπολίδης, ο οποίος είναι και φίλος του Μουσείου και μέλος της εταιρείας Αρχιπέλαγος, από τα ιδρυτικά μέλη, και ο οποίος επίσης ήταν εκείνος ο οποίος δεν είναι γνωστό, ήταν εκείνος ο οποίος είχε την ευθύνη της μουσιολογικής έκθεσης στο Μουσείο το Σίγρι. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο που τοποθετήθηκε στο Σίγρι το 1994, είχα συμπεριλάβει και τον Νίκο τον Σταμπολίδη, που τον είχα τότε σύμβουλο στο Υπουργείο Πολιτισμού. Έτσι λοιπόν αυτός ο σπουδαίος επιστήμονας θα αναλύσει τι σήμαινε και τι σημαίνουν οι Παναθηναϊκοί αμφορείς και κυρίως αυτός ο αμφορέας που θα εκτεθεί εδώ, που είναι από τα ωραιότερα αντικείμενα που διαθέτει το Μουσείο της Ακρόπολης, και θα αναλύσει, θα έχει ως θέμα ακριβώς τους Παναθηναϊκούς αμφορείς. Ο έφορος αρχαιοτήτων της Λέσβου, ο κ. Ρενταφυλλίδης, ο οποίος είναι ο συντονιστής ουσιαστικά και είναι αυτός που έχει την επιμέλεια όλης της έκθεσης και όχι μόνο, είναι αυτός που έχει μελετήσει το μοναδικό αρχαίο σπάνιο αντικείμενο που εκτίθεται στο μουσείο μας, που είναι ο διπλός λίθινος νεός του Λινός του 2ου με 3ο αιώνα π.Χ. και θα μιλήσει για την ηλιά και το λάδι στην Λέσβο. Και ο Νίκος Ζούρος, ο καθηγητής επίσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διευθυντής του Μουσείου στο Σίγρι, με το αντικείμενο τα αρχαία, τα φύλλα της ελιάς που χρονολογούνται περίπου το έκθεμα το οποίο θα υπάρχει 60.000 χρόνια π.Χ. Όπως θα πει κανείς, εάν το γεωλογικό ηφαίστειο του Αιγαίου έγινε πριν από 17 εκατομμύρια χρόνια, ένα αντικείμενο που είναι 60.000 χρόνων θεωρείται ότι είναι νεότερο, νεότατα, τουλάχιστον όπως ο ίδιος σου λέει. Έτσι λοιπόν θα έχουν τη δυνατότητα, όσοι θα παρευθούν σαν γένεια, αλλά και όσο θα διαρκέσει η έκθεση, μέχρι τα τέλη του Ιούνιου, που θα διαρκέσει η έκθεση, θα έχουν τη δυνατότητα όλοι και τα σχολεία κυρίως, γιατί έχει σημασία να έρθουν τα σχολεία, να θαυμάσουν αυτήν την έκθεση. Ο κύριος Τερενταφυλλίδης, ο έφορος αρχαιοτήτων, ετοιμάζει επίσης ένα ξεχωριστό ένθετο, αναλυτικό για το σπάνιο αυτό μνημειακό αντικείμενο που έχει το μουσείο, που είναι ο διπλός λίθινος λινός.